Ένα, αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάζομαι αυτόν τον καιρό δεν έχουν έρθει σήμερα. Τι είναι, Κασκαντέρ σήμερα έχω, Κασκαντέρ, το νιώθω. Κάπαμε σημεράκι παπάκι.gmail.com, προσωπική ιστορία, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο και μια τελευταία φωτογραφία με την Τζέλα Δέλτα που έχει 4 φουγάρα. Μπράβο! Και μπορεί να βγείτε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Δευτέρα γνωριστήκαμε. Τρίτη, μήπω ότι με αγαπάει, εντυπωσιακή σκάλα. Τετάρτη, ότι θέλει να με γνωρίσει του γονεί του. Σάββατο μπήκε στο δρομοκαίτη. Και Σάββατο μου έκανε πρόταση γάμου. Το ίδιο. Μπράβο. Μου λέει έτσι γίνονται στι ταινίε. Στι ταινίε. Βλέπει μοντάζ όμω. Δηλαδή έχουν κάνει και εκεί πέρα κάποιε μέρε γύρισμα μέχρι να φτάσουν την πρόταση γάμου. Αλλά η αγαπημένη μου ταινία εμένα είναι το Αγάπησα μια πολυθρόνα. Αυτή η ταινία ήταν ελληνική. Με το Βουτσά που είχαν το θησαυρό. Όχι, η Μάρθα Καραγιάννη. Όχι. Αγάπη μου, παλιόγρια λες εσύ. Όχι. Όχι, όχι. Με τα κοσμήματα. Ποιανού κοσμήματα. Στην πολυθρόνα. Δεν ήταν που ψάχνανε. Που ψάχνανε, ναι. Στήζανε τις πολυθρόνες. Που ήταν η. Δεν είχε Μάρθα Καραγιάννη. Η κληρονόμη που ήταν. Δεν έπαιζε η Μάρθα Καραγιάννη. Η Ελένη Ερήμου λέει εδώ. Ποια Ελένη Ερήμου. Έπαιζε η κυρία Ερήμου εκεί. Κούκλα Ελένη Ερήμου. Τα φιλιά μου στην κυρία Ερήμου. Εύχομαι. Ναι, μην τα κάνετε αυτά τη ταινία, γιατί η ταινία μετά έχει και τίτλους τέλους. Δεν μένουν δηλαδή αυτοί. Χωρίζουν μετά, πάνε κάνουν άλλες ταινίες. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό να το κάνεις για πλάκα ενώ. Δεν το κάνεις σοβαρά. Δηλαδή μπορεί να. Τα κολακευόσασταν δηλαδή εσείς τώρα. Ολότρελες είστε, γι' αυτό δουλεύετε εδώ. Μα δεν είναι, γιατί μετά καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα απλά έχουν μια άλλη έτσι χρονο. Βιασύνη, θα έλεγε κάποιο. Ναι, όχι, λάθος. Όχι, μην τα. Και μην ξεσηκώνεστε γενικά από τις ταινίες. Έλα. Μου είπε ότι θα βγει βόλτα. Μου είπε ότι πονάει μέσα σου. Σταύρο, γιατί είστε και έτσι. Έχω τα πάκια μου. Έχεις τα πάκια σου. Δεν μπορώ, παιδί μου. Μου είπε ότι θα βγει βόλτα με την κολλητή του. Αλλά εδώ και δύο μήνες που είμαστε μαζί μου έχει πει ότι δεν πιστεύει στη φιλία μεταξύ άντρα. Πόσο ζώο κι αυτός. Μεταξύ άντρα και γυναίκας. Να μιλήσω ή να το αφήσω να περάσει έτσι. Τι να πεις τώρα, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύει γενικά ή δεν. Δεν ξέρω τώρα. Μην τα λέτε κι εσείς. Γενικά, παιδιά, πρέπει λίγο να σταματήσουν τα ζευγάρια να μιλάνε μεταξύ τους. Πηγαίνετε μια βόλτα, φάτε ένα παγωτό. Στην αρχή, ειδικά τη σχέση. Γιατί στην αρχή τη σχέση σε πιάνει μια φούρλα να πεις τη ζωή σου στον άλλον σε 10 λεπτά και αρχίζεις και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς για πρώην σχέσεις, τι δεν σου άρεσε πριν, τι θα ήθελες. Οπότε ο άλλος που είναι απέναντι ή άλλη αρχίζει και κάνει μεταφράσεις. Επίσης, δίνεται πληροφορίες οι οποίες δεν είναι καθόλου απαραίτητες και είναι σχεδόν επικίνδυνες. Είπε τώρα αυτός δεν πιστεύω στη φιλία και ξαφνικά λέει βγαίνω με την κολλητή μου. Φταίει η άλλη εκεί πέρα να πέρα τα κάνει όλα κούκκι. Εμπάσχε. Να μιλήσεις. Αλλά. Πολύ γεια μπράβο. Σου, Μούτη. Γεια σου, Άμουνα. Γεια σου. Τι κάνεις. Άστο τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ με τους πρώην φίλους μου καθόμαστε και τα λέμε. Εσύ. Εγώ με τους πρώην φίλους δεν τα λέω. Μπράβο. Θα μας πεις όνομα, μπα. Κολυτούλα. Πολύ εντυπωσιακό, των Αγίων Πάντων και αυτή, σημείωσέ την. Για πες μου, ηλικία θα πεις ή μπα. 20. Α, μικρούλα. Τι 20 καλέ λέει, 20. Λοιπόν, άκουσα με προσεκτικά. Δεν την νοιάζει. Okay. Έλα, λέγε, ακούω. Με το παιδί. Με το παιδί. Ναι. Είμαστε μαζί, ήμασταν 10 μήνες. Και με χωρίζει συνέχεια με τη δικαιολογία ότι δεν με εμπιστεύεται. Συνέχεια σε χωρίζει κάθε πότε δηλαδή. Τι συνέχεια. Το τελευταίο καιρό, ανά 7 μέρες είναι υποχρέωση, λέω. Ρεπό, ανά 7 μέρες χωρίζουνε. Την 8η ναι. Τα βρίσκεται όμως, την επόμενη τα βρίσκεται. Τα βρίσκουμε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε με. Χτες θα έβγαινε για ποτό και θα ήταν και κορίτσια. Άκουτε, ανήκουστο, ναι. Εγώ μόνο. Απλά έκανα μία μικρή σκηνή, τίποτα το υπερβολικό. Έκανες μία μικρή τσιριπύρη, δηλητηριοπιτρικό. Πάρα πολύ μικρή σκηνή. Σκηνή έκανες. Σκηνή. Όχι, απλά πέταξα μία σπόντα, ας πούμε. Έλα μωρέ, δεν είναι σκηνή και σπόντα, μην τα ισοπεδώνουμε. Και μου έκανε καυγά ότι δεν τον εμπιστεύομαι εγώ. Εσύ. Και ότι... Να χωρίσουμε αν δεν τα δέχομαι εγώ αυτά. Ήταν η 7η μέρα. Θα σου πω. Είχαν περάσει 10 μέρες. Αμ, για αυτό τα θέλες, τα θέλες. Τα θέλες. Το ξέρω.
Αγάπη, το θέλεις το 7 ημεράκι σου. Και άκουσέ με, άκουσέ με, άκουσέ με. Μετά από 2 ώρες εγώ θα έβγαινα. Και πού θα πήγαινες. Και είπα, θα βαφτώ. Και πας να βαφτείς. Σμόκι. Και απαντάω μετά από μισή ώρα. Τι. Ναι. Αυτό που ακούς. Δεν το πιστεύω. Και μετά τι μου λέει. Τι. Σε χωρίζω γιατί δεν σε εμπιστεύομαι και δεν μπορώ. Θα τρελαθώ, Στέλιο, θα τρελαθώ. Τέλειο, θα τρελαθώ, Στέλιο. Πού είναι τα κτέλ που έχω εκεί στην Ελλάδα. Α, ξέρεις που είπα. Τι. Μου είχε πει κάποια συγκεκριμένα κορίτσια που θα είναι. Και εγώ εντόπισα 2 συν. 2 συν. Τι. Από προφίλ άλλα, όχι από το δικό μου. Δεν κατάλαβα. Τσέκαρε, τσέκαρε. Από άλλο. Τσέκαρα, αλλά τώρα. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα τα βρούμε, δεν θα τα βρούμε. Δεν ξέρω, να σου πω, μην τα βρείτε. Άστα. Αλλά τον αγαπάω. Α, κι εγώ. Τον αγαπάω κι εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Παιδί μου, εσείς βαριέστε που είστε 20 χρονών και κάνετε σχέση τέτοιου τύπου. Δηλαδή, πραγματικά είστε 10 μήνες μαζί. Πόσους μήνες κάθε 7 μέρες χωρίζετε. Τον τελευταίο καιρό, ανά 7 μέρες. Τι είναι ο τελευταίος καιρός, βάλτο μου σε μήνες. 2 μήνες, 3. Μα 2-3, άρα είστε 7 μήνες, ήσασταν 6 μήνες, 7 μήνες, 10 μήνες. Χωρίζουμε για μέρες, όχι για χρονικό. Όχι για αιώνες. Ναι. Εσείς τώρα, ας πούμε, 7 μήνες δεν είχατε χωρίσει καθόλου. Από τους 7 μήνες και μετά, κάθε να πεις τόσο, χωρίζετε. Ναι. Ναι. Αυτός, όχι εγώ. Αυτός. Εσύ πήγες, ναι, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Αλλά εσένα τώρα αυτό τι σου αρέσει μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, αυτή η κατάσταση σου αρέσει που συμβαίνει, ενώ. Κάθε όχι, δεν μου αρέσει και μετά θα έχω θυμώσει πάρα πολύ. Έχεις θυμώσει. Ναι, πάρα πολύ. Άρα τι σκέφτεσαι να κάνεις. Δεν ξέρω, τι θα μου πεις. Μπράβο. Εγώ δεν έχω θυμώσει. Εγώ να σου πω... Να, να θυμώσεις εκ μέρους μου. Γιατί ρε μωρό, τι είμαι. Άκου λίγο. Πρέπει. Έρζε. Εσύ τώρα κάτι σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται, το καταλαβαίνεις για να προχωρήσουμε στη ζωή σου. Αλλιώς... Εγώ βήμα δεν θα κάνω για... Α, και να σου πω και το άλλο. Το άλλο πες μου. Μπήκα τώρα. Στα ζώδια σήμερα. Στα ζώδια. Στα ζώδια. Εσύ τι ζώδιο είσαι τώρα. Εγώ είμαι υδροχός. Πολύ εντυπωσιακή. Το αγόρι, το παιδί. Δεν θα καρφωθούμε λίγο. Ναι, γιατί είναι ένας μόνο που είναι το ζώδιο αυτό, μην το καταλάβει. θα πω κρυό. Όχι, μην πεις ότι σου ήρθε, είναι. Ναι, είναι. Υδροχός με κρυό. Ναι. Δεν γίνεται, παιδί. Έρχεται η φωτιά με, με τον αέρα και γίνει γι' αυτό κάθε 7 μέρες ο άλλος χωρίζει. Όχι, χωρίζει. Είμαι εσύ. Βλέπεις λοιπόν τα ζώδια, τι πληροφορία πήραμε. Και πήρα την πληροφορία ότι αν είναι ελεύθερος, υποτίθεται είμαστε από χτες, υπάρχει δίλημα για επανασύνδεση από το παρελθόν. Τώρα από είναι το παρελθόν ή κάποιο άλλο παρελθόν. Το παρελθόν. Α, μπράβο. Το παρελθόν το σχεδιασμό. Είναι αυτές τις στιγμές που μου έρχεται στο μυαλό μου η ηλικία μου και λέω σαν δεν τρέπεσαι για μένα. Ωραία. Άρα να σηκωθούν. Όχι. Έλα, σηκωθείτε. Όχι. Τι όχι. Αφού πάει η γατούλα και του ψηφίζει. Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, ωραία, είδες και τους μαθητές μου οι οποίοι έχουν μείνει πια εμβρόντιτοι με το τηλεφώνημα. Άρα θέλω να πω σε αυτό το σημείο χαιρετίσματα στο Φίλιππο. Ποιο Φίλιππο. Της Κατ Κεν, εύχομαι. Στο Φίπστερ. Τα φιλιά μας στο Φίπστερ. Είναι πια στο χαμογέλα και πάλι. Που θα είναι και η Ελένη. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω. Άμα τώρα τα ζώδια πηγαίνουν κάπως έτσι, οι παιδιά και τα ζώδια δίνουν κάποιες πληροφορίες. Τι συνεννοείστε τόση ώρα, δηλαδή θα σας πάω στο ξύλο live on air σήμερα. Δεν το νιώθετε την ενέργεια. Δείτε τώρα τι νιώθετε, θα κουνάω μόνο τα χέρια. Yeah. Αισθάνεστε το κτάου κτάου που θα πέσει. Τι θέλει, κακά του, γιατί κάθεται εκεί τόση ώρα. Νίκο! Όπα. Σηκωθείτε. Σηκωθείτε. Του σηκώνω εγώ άμα θέλω. Σηκωθείτε. Σηκωθείτε, ρε. Σηκωθήκανε εγώ, τρελαθώ. Η Αγγελική έφυγε. Μπράβο, για το καλό της. Ναι, εγώ δεν τη βοήθησα τελικά την κοπέλα, μόνο τα χαιρετίσματα δώσαμε. Τι να πεις ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, πάντως στις περιπτώσεις, να πούμε και κάτι που θα μείνει στον τόπο. Ενώ, άμα είναι αυτή η περίπτωση και κάτι σας αρέσει, δεν μπορώ να βοηθήσω. Δεν έχω βοηθήσει ποτέ έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα λέμε ένα πάνω, ένα κάτω.